Καλώς ήρθατε όλοι. Η ΠΑΕ Πανετολικός, δίνοντας συνέχεια σε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, και αφορά πρώτα απ' όλα την ανάδειξη της ιστορίας του Συλλόγου, αφορά τιμή που πρέπει να αποδώσει, με τον τρόπο που πρέπει να αποδώσει σε όσους έγραψαν αυτή την ιστορία, σας κάλεσε εδώ σήμερα για τα αποκαλυπτήρια τριών στυλών επιγραφών, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία, αποτυπώνουν στοιχεία της ιστορίας της ομάδας. Μια προσπάθεια που έγινε και με την βοήθεια του συνάδελφου του Γιάννη Μπαγγέλα, που έκανε σημαντική δουλειά καταγράφοντας την ιστορική διαδρομή σε αυτά τα 85 χρόνια του Πανετολικού, με τους πρώτους σε συμμετοχές ποδοσφαιριστές, τους ανθρώπους που μέσα στον αγωνιστικό χώρο έγραψαν την ιστορία. Και νομίζω είναι και παρόν. Πού είναι ο Κώστας? Κρυμμένος. Να αρχίσουμε λοιπόν με τον πρώτο στις συμμετοχές ποδοσφαιριστής του Πανετολικού, είναι ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, αλλά και κάποιες δεκάδες συναθλητών του, που μπορεί να μην συνέβαιναν χρονικά, αλλά καθένας έβαλε το λιθαράκι. Ο Κώστας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της στήλης που περιλαμβάνει τους ποδοσφαιριστές. Στην στήλη έχουμε τους ανθρώπους που πάντα τραβούν το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αυτούς που στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Ο Νίκος Κουτσογιάννης το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Έχει γράψει γι' αυτό στην δική του ιστορία. Δεν ήταν εύκολη η προσπάθεια που έκανε και ο Γιάννης και πολλοί άλλοι για την καταγραφή αυτή. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει κάποιο λάθος. Είναι μια ευκαιρία να διορθώσουμε το όποιο λάθος τώρα που δημοσιοποιείται σε αυτό το βαθμό. Οπότε Νίκο, αν έχεις κάνει περισσότερο. Σε μια τελευταία στήλη υπάρχουν οι άνθρωποι που καθοδήγησαν αυτό το σύλλογο από το 1926 μέχρι τις μέρες μας. Οι διατελέσαντες πρόεδροι του Πανετολικού, αυτοί που οραματίστηκαν την ίδρυση του συλλόγου, που τον οδήγησαν σε αυτή την πορεία, τον έφτασαν εδώ που είναι σήμερα. Και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανετολικός, Σπέρνος Πρόεδρος, θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Έχει ζητήσει να πει δύο λόγια και νομίζω ότι δικαιωματικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλεμάχων, ο κ. Βασίλης Σαρακάς, για την σημερινή εκδήλωση. Φαντάζομαι, όπως πάντα, θα είναι τόσο σύντομος που θα προλάβουμε όλες τις άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε και εγώ να το βράδυ. Λίγο ησυχία. Σήμερα είναι η δεύτερη εκδήλωση σε μια εβδομάδα που η ΠΑΕ Πανετολικός δείχνει την ευαισθησία και την αγάπη προς την ιστορία του Συλλόγου και οπωσδήποτε να δείχνει και το Σύλλογο Παλεμάχων. Η πρώτη εκδήλωση, για την οποία δεν είχε και την ιδιαίτερη επιτυχία, ήταν με τον αγώνα με τα Γιάννενα για δύο αναξιοπατούντες συναδέλφους μας Παλέμαχος. Δυστυχώς δεν πέτυχε γιατί δεν βοήθησαν οι παλέμαχοι. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας για κάποιες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν και γίνονται συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε κάποια επιτυχία. Γιατί προχθές
οι οικονομικά αυτοί δυσκολίες που έχουν οι παλέμαχοι για τους οποίους γινόταν η εκδήλωση αυτή, δυστυχώς δεν θα παίρνουν ούτε ένα ελάχιστο ποσό. Εάν δεν βρισκόταν η ΠΑΕ, να καλύψει όλα τα έξοδα τα οποία έγιναν για την εκδήλωση. Για τη σημερινή τώρα εκδήλωση έχω να πω το εξής. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα λάθος, ένα σοβαρό λάθος. Είναι οι συμμετοχές του Γάλλου, του Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει 20 χρόνια παρουσία στο Πανατολικό και έχει πολύ λίγες συμμετοχές. Όμως τι γίνεται, δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές και γι' αυτό έχει πάρα πολύ λίγες συμμετοχές, αλλά και πολύ λίγα γκολ. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι ο πρώτος και αρχισκόρερ και πρώτος σε συμμετοχές στο σύλλογο μας. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Πανετελικός είναι η σημαία της περιοχής, όχι μόνο του Αγρινίου, αλλά της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, με μεγάλη ιστορία, γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο και μέσα από τον Πανετελικό, αγωνιζόμενο στην πρώτη εθνική, προσπαθούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα, να κάνουμε γνωστά τα προϊόντα της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας κάποια καλάθια δώρων για τις ομάδες που θα επισκέπτονται το Αγρίνιο και εν συνεχεία ένα εκθετήριο όπου θα εκθέτουν πολύ περισσότερα προϊόντα ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού μας. Σημασία έχει ότι στην περιοχή μας χρειαζόμαστε, το ξέρουμε όλοι μας, ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε τεράστια μεγάλα βήματα για να προχωρήσουμε. Έχουμε μείνει πίσω σε πάρα πολλά πράγματα, ενώ έχουμε φοβερές και μεγάλες δυνατότητες. Αυτό, ας το πούμε, ότι είναι ένα μικρό βήμα, μια καλή αρχή, έστω να προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να κάνουμε γνωστό παραπέρα τα προϊόντα της περιοχής, τις εταιρείες και τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που υπάρχουν εδώ στον τόπο μας. Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα σε σωστό δρόμο. Ήδη ξέρετε και είναι γνωστό, νομίζω, μέχρι ένα σημείο, όχι πολύ γνωστό, αλλά είναι σημείο, μέχρι ένα σημείο γνωστό ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε από το επόμενο καλοκαίρι και μια ακόμα δραστηριότητα να φροντίσουμε να γίνει πιο γνωστό αυτό. Με μια εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τα προϊόντα της περιοχής μας, ό,τι έχουμε να δείξουμε. Και έχουμε πολλά. Το προγραμματίζουμε, το έχουμε ήδη συζητήσει και μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό και άλλοι φορείς. Πιστεύω ότι ο Πανατολικός, επειδή έχει αυτό το πρόσωπο προς τα έξω και στρέφει τα βλέμματα της υπόλοιπης Ελλάδας στο Αγρίνιο, θα μπορέσει με αυτό το τρόπο να προβάλλει όσο πιο καλά μπορεί τα προϊόντα αυτά και τον τόπο μας. Το χρειαζόμαστε και είμαστε στο σωστό δρόμο. Νομίζω μια καλή συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται. Νομίζω ότι θα κάνουν καλή δουλειά και θα καταφέρουμε αυτό που πρέπει να γίνει για τον τόπο. Έτσι. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Και εγώ να είσαι καλά και ευχαριστώ. Και να δώσουμε για την κοινότητα. Έτσι. Κύριε Μαμασούλη, με την ΠΑΕ Πανετολικός πήρατε μια σημαντικότατη πρωτοβουλία. Η διαδικασία ξεκίνησε της αιμοδοσίας, ικανοποιημένη από τη σημερινή ανταπόκριση του κόσμου. Το Δέλτα Σίγμα, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και προσωπικά εγώ θα ήθελα να απευθύνουμε από τα βάθη της καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άγνωστο και αφανή εθελοντή αιμοδότη που ήρθε σήμερα εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού και έδωσε μία πάσα στη ζωή προσφέροντας μία φιάλη αίμα. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ Πανετολικός, η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για τη συνδιοργάνωση αυτής της αιμοδοσίας και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα το μεγάλο περιφερειακό κανάλι, τον Αχελό, που ήταν χορηγός της όλης αυτής εκδήλωσης.